Το χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπα των περισσότερων υποψηφίων που είδαν σήμερα τους κόπους τους να δικαιώνονται καθώς πέτυχαν την εισαγωγή τους στη σχολή της αρεσκίας τους. Ιατρική στη Λάρισα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή ήταν, ναι. Μπράβο. Άρα απόλυτα ικανοποιημένο. Ναι. Μια χαρά. Ήταν πολύ κοπιαστική η χρονιά που πέρασε. Ήταν αρκετά. Ελεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Βόλο. Ήθελες σε αυτή τη σχολή, ήταν ναι. Η πρώτη επιλογή. Εντάξει, ήταν δεύτερη. Είχα βάλει φαρμακευτική πρώτα. Αλλά επειδή μου αρέσουν πολύ τα μαθηματικά, είναι πολύ καλή επιλογή. Πολύ ωραία. Και ήθελες να είσαι κοντά εδώ στον τόπο. Ναι. Ναι, είναι βολεύει και με τα οικονομικά κιόλας. Σχολή Κάρον, τμήμα μηχανικών. ΣΜΑ, με 19.280 μόρια. Αρχιτεκτονική στην Αθήνα. Δεν έχω κάποιον πίσω μου, συγγενή. Ωστόσο ήταν κάτι που ήθελα και το ήθελα εδώ από την αρχή του Λυκείου είχα αποφασίσει τι θέλω. Το γεγονός ότι ανέβηκαν οι βάσεις σε αρκετές σχολές είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι να πετύχουν την εισαγωγή τους στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους, όχι όμως και στην πόλη της αρεσκίας τους. Ναι. Σε ποια σχολή? Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Πάτρα. Για 23 μόρια είχα στη Θεσσαλονίκη και είναι... Έχει στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Ναι, αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι η καλύτερη σχολή εκεί. Είναι πολύ καλό το επίπεδο. Άμεσα οι περισσότεροι φοιτητές ξεκινούν την αναζήτηση της φοιτητικής στέγης, ειδικά όσοι πρόκειται να σπουδάσουν σε μακρινές πόλεις. Πέτυχα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μηχανολόγος και παραγωγής και διοίκησης. Εντάξει, πιστεύω εντάξει. Ικανοποιημένη. Ήταν από τους πρώτους στόχους, ο πρώτος στόχος. Δεν ήταν ακριβώς ο πρώτος στόχος. Ο πρώτος στόχος ήταν στρατός, αλλά δεν με πείραξε καθόλου. Ήταν μια πολύ καλή σχολή. Και αύριο φεύγεις για να βρεις για να βρω σπίτι. Τα αποτελέσματα των φετινών εξετάσεων έφεραν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς σχολές, ενώ μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα περιφερειακά πανεπιστήμια σε σχέση με τα ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων μετά την επέκταση του δικαιώματος των μετεγραφών και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει ο κίνδυνος, κατά την άποψή μου, πανεπιστήμια της περιφέρειας Θράκης, Ιωαννίνων, Σάμου, Ιωνίων Νήσων κλπ. Να είναι οι αίθουσες άδειες με τους μισούς φοιτητές και στην Αθήνα κυρίως και στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως να έχουμε και στους διαδρόμους ακόμη φοιτητές. Εκεί τώρα είναι ευθύνη και του Υπουργείου Παιδείας και φυσικά των πανεπιστημιακών οι οποίοι θα εγκρίνουν αυτές τις μεταγραφές.